Γιατί φαίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε τα ίδια, αλλά τι φαίνεται εδώ πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα unbox και ένα review. Που unbox θα κάνουμε τη Spartan GR, το Talos, Talos λέγεται, δεν ξέρω. Που το έχω συνδέσει και το έχω ανοίξει ήδη. Που εδώ πίσω, έτσι είναι η συσκευασία, από πίσω ότι έχει gaming ποδίκι με 6 πλήκτρα, ανάλυση 240p, ζωντανός φωτισμός LED 7 χρωμάτων, 7 χρώματα, πλήκτρο αλλαγή, DPN αλλαγή, βασικά δεν τα διαβάζω αυτά, έτσι είναι. Και τώρα, κάτι εμφανίστηκε στην οθόνη. Λοιπόν, κατσίνδεσα στο λάπτοπ μου, βγαίνουν συνέχεια πράγματα στην οθόνη. Και τώρα ελπίζω να ακούσετε και ένα καμπανάκι, γιατί ήταν που αποσυνδέθηκε το ποντίκι. Λοιπόν, αυτό ήταν το ποντίκι. Πολύ ωραίο. Πιο πολύ, με 10 ευρώ παίρνεις αυτό το τέλειο ποντίκι. Παιδιά, λέει πάρα πολύ. Έχει εδώ μια ρόδα τακτέρα, όπως λέει το Game TV, που ανάβει κιόλας. Ένα κουμπάκι. Σκάφτα εδώ. Πολύ ωραίο. Αντί να πάρεις με 33 ευρώ το Razer το Essential, παίρνεις αυτό εδώ με 10 ευρώ. Εδώ, GG. Παίρνω εδώ τα πλάγια, τα πλήκτρα που είναι πλάγια. Και αυτό το USB είναι από σκηνή, ραμμένο, κάτι τέτοιο. Το βάζουμε, περιμένουμε και έχει ανάψει και είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά. Δείτε εδώ. Το ποντίκι είναι τέλειο, παιδιά, δεν λέει. Με 10 ευρώ που είναι αυτό εδώ το τέλειο gaming mouse, έτσι απλά 10 ευρώ. Τι πας να δώσεις 33 ευρώ, παίρνεις 10 ευρώ και με εκείνα τα 20 παίρνεις ένα πληκτρολόγιο ότι είσαι έτσι, πως έτσι μπαντέντα. Τέλειο, πολύ ωραίο είναι. Μου κάθεται έτσι στο χέρι μου. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να η συσκευασία. Και τώρα θα κάνω review. Περιμένετε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τα παιχνίδια από το PS3. Βασικά θα σας δείξω τα αγαπημένα. Όλα αυτά στην εφημερίδα. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι είναι το FIFA 19 για το PS3, που ανοίγει έτσι. Έτσι. Να το. Έχω βάλει στο δίσκο PlayStation 3. Πάρα πολύ ωραίο. Τα αφήνουμε. Επόμενο είναι το Pro 2018. Σας δείχνω stop γρήγορα. Πολύ καλό. Και το Pro, το έχω κάψει πιο πολύ το Pro. Το επόμενο που το έχει κάψει ο αδερφός μου είναι το Gran Turismo 5 Prologue με 5 ευρώ. 5 ευρώ, παιδιά, για τέλεια παιχνιδάρα με τέλεια γραφικά. Τέλεια γραφικά. Τέλεια γραφικά, όλα είναι τέλεια βασικά. Πολύ ωραίο. Το μέσα είναι έτσι και εδώ πέρα έχει ένα GTR, το συγκεκριμένο GTR το έχω. Έχω Ferrari, έχω ένα Dodge Viper, full drift. Όχι drift, έχει καλά φρένα στις τροφές. Ένα Mustang, μια Ferrari, ξέρεις. Ένα GTA, ένα Evo 10. Επόμενο το GTA 5. Μυστικό παιχνίδι. Μεταχειρισμένο. Με ένα κουσαράκι το παίρνεις. Τέλειο παιχνίδι. Και αυτό το έχω λιώσει. Επόμενο είναι το Assassin's Creed Brotherhood. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχω κολλήσει μια φάση που με αυτός που είναι που κάθεται σε ένα κάθισμα από εκεί χειρίζεται τον Έζιο. Αυτόν εδώ. Να σας πει. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Από τα σερβε 7 ευρώ. Μεταχειρισμένο. Τώρα πάμε στα 4 PC games. Το πρώτο είναι το The Witcher. Εδώ πέρα, πολύ ωραία.
Και εδώ πέρα ανοίγει έτσι. Oh yeah. Να το δω, πολύ ωραία. Και το κατεβάζουμε. Εδώ κανονικά, με το βιβλιαράκι του, με το CD του, όλα καλά. Από την Atari είναι. Next one is Diablo 2. Τώρα έχει βγει το 3 που έχει ό,τι χειρότερο στα γράφητα. Έτσι να πω μέσα. Ωραία, δεν φαίνεται ο κωδικός που έχω εδώ. Δεν φαίνεται. Χα! Έχει ένα κωδικό, Diablo 2, CD key. Very nice. Όχι ότι χειρότερα γραφικά που σας έδειξε ο Diablo. Δεν μου αρέσουν καθόλου, παιδιά. Ό,τι χειρότερα. Επόμενο το Hellgate London, όταν τα PC Games είναι το αδερφού μου, όταν θα πάρω το League of Legends. Θα το πεις όλοι ότι θα με φύγει τους νεκρούς που πολέμησα για τους ζωντανούς. Κωδικός. Να το πω μέσα. Όλα καλά, εντάξει, γραφικά, γνωστά γραφικά 2008. Εδώ είναι το FIFA 9, που, το οποίο δεν είναι κανονική συσκευασία, είναι για άλλο CD. Αλλά είχα χάσει ο αδερφός μου το κανονικό, οπότε Alpha 9 για το PlayStation 3 για το PC, sorry. Τώρα πάμε στα επόμενα και τελευταία, που από το Witcher και μετά δεν ήταν δικά μου. Τα πρώτα 5 ήταν δικά μου. Επόμενο, πρώτο SmackDown vs. Raw, το έχω κάψει όσο και δεν λέει. Εδώ. Όπα, έχει βγει το CD. Α! Και να το. Πολύ ωραία παιχνίδι. Κάνω πίσω ρε παιδιά, έλειος. Το επόμενο είναι το Pro 11 που έχει κολλήσει το CD, δεν μπαίνει καν. Εδώ που κέρδισε το Super Cup και το Champions League Inter. Που είχε πολύ καλά γραφικά, έχω να πω. Πάρα πολύ καλά γραφικά. Όμω το κλειζόν που έχει γραφικάρες. Το κλειζόν 2. Από πίσω είναι έτσι. Βγήκε και το CD. Να το. Όλα ρε παιδί, έλεος. Το Infamous, το πρώτο, να σου πούμε, δεν ξέρω ποιο είναι το Infamous είναι. Που είσαι ένας βλάκας με ηλεκτρισμό πάνω σου αυτό. Και επόμενο είναι το The Club. Βλακία, όσοι έχετε PS3 και παίζετε παιχνίδια με shooting, μην το πάρετε. Ναι, ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Πολύ βαρετό intro, αλλά anyway. Bye!